αναγνωρίζουμε και τιμάμε τον αγώνα που κάνει η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών για τη συλλογική εκπροσώπηση και βεβαίως για την συνεχή ανάδειξη και προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζει το συνδικαλισμό στις ενόπλες δυνάμεις ο οποίος κατακτήθηκε με σκληρούς αγώνες, ακόμα και με διώξεις των ίδιων των στρατιωτικών, και όλη αυτή η πορεία, όλα αυτά τα χρόνια, έδειξε ότι με ιδιαίτερη ευθύνη και αποδοτικότητα μπορεί να προωθήσει τη συλλογική εκπροσώπηση και τη διεκδίκηση των σοβαρών προβλημάτων ε, αυτού του χώρου. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά σκέψη στην κυβέρνηση ή και σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη για κατάργηση ή περιορισμό αυτού του δικαιώματος. Όλα τα επιχειρήματα που δήθεν ε, λέγονται και ακούγονται ε, δεν ισχύουν υπάρχει πειθαρχία, ούτε καταλύεται η πειθαρχία, ούτε καταλύεται η ιεραρχία με τον συνδικαλισμό στις ένοπλες δυνάμεις. Ξαναλέω ότι αυτό το έχει αποδείξει η ίδια η πείρα και η μέχρι στιγμή πορεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα σταθερά συμπαραστέκεται στα προβλήματα, έχει καταθέσει ήδη δεκάδες ερωτήσεις, έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις με τις κοινοβουλευτικέ διαδικασίες μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και για τα μισθολογικά ζητήματα και τα συνταξιοδοτικά, όπως και για ζητήματα που αφορούν την υπεροριακή απασχόληση ή αφορούν τη βραδινή ε, υπηρεσία ή τη συνεχόμενη 24ωρη που δεν παίρνουν ε, αποδη, αποζημίωση και μια σειρά άλλες πλευρές και ζητήματα που όλοι τα βιώνουμε και οι οικογένειες, οι ελληνικές οικογένειες ξέρουν τι βιώνουν οι εργαζόμενοι μέσα στις ένοπλες δυνάμεις και στις παραμεθόριες περιοχές τα επιδόματα που πρέπει να δοθούν και τα προβλήματα στέγασης και τα προβλήματα συνυπηρέτησης των συζύγων και τα προβλήματα της υγείας, της εκπαίδευσης των μονίμων ε, στελεχών και μια σειρά τέτοιες πλευρές που εμείς ως ΚΚΕ θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε και μέσα στη Βουλή και να πιέζουμε στην κατεύθυνση της επίλυσής τους.